Στην περιγραφή κάτω από το βίντεο θα βρείτε link με περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή. Αναμειγνύουμε την μαγιά με τη ζάχαρη. Λίγο γάλα. Δύο κουταλιές αλεύρι και αφήνουμε για 5 λεπτά. Προσθέτουμε το γιαούρτι. Το σπορέλαιο. Το υπόλοιπο γάλα και ανακατεύουμε. Βάζουμε το σιμιγδάλι και λίγο-λίγο το αλεύρι μέχρι που να γίνει η ζύμη. Για να βλέπετε όλες τις συνταγές, κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι. Την τοποθετούμε σε λαδωμένο σκεύος και αφήνουμε για μισή ώρα να ξεκουραστεί. Αναμειγνύουμε τις βρασμένες πατάτες με το τσιγαρισμένο κρεμμύδι. Προσθέτουμε το κεφαλοτήρι σε κυβάκια. Αλάτι. Πιπέρι. Την μουστάρδα. Την καπνιστή πάπρικα. Ρίγανη, θυμάρι και ανακατεύουμε καλά. Όταν η ζύμη είναι έτοιμη, την πλάθουμε ελαφρώς και τη χωρίζουμε στη μέση. Σε αλευρωμένη επιφάνεια ανοίγουμε φύλλο. Το στρώνουμε σε φόρμα 26 εκατοστών με αντικολλητικό χαρτί. Απλώνουμε την γέμιση. Το δεύτερο ζυμάρι το ανοίγουμε φύλλο σε αντικολλητικό χαρτί. Κόβουμε στο μέγεθος της φόρμας. Προαιρετικά με ένα καπάκι κάνουμε τρύπες. Το βάζουμε πάνω από τη γέμιση. Αλείφουμε με κρόκο αυγού. Ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσει. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!